Δεν πιστεύω στι σχέσει εξ αποστάσεως. Άμα είναι να λείπω ένα μήνα, σίγουρα θα μπορέσει να δουλευτεί όλο αυτό. Άμα είναι να λείπω παραπάνω. Επειδή η Κάτια είναι και να φύγει στο εξωτερικό, έχουμε κάνει μια συζήτηση από την πρώτη μέρα. Ότι ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα έχει μια ημερομηνία. Η Κάτια Ταραμπανκό και ο Γιώργος Λάγιος μιλούν αποκλειστικά στην εκπομπή μας για την κοινή τους απόφαση να χωρίσουν. Έχουμε χωρίσει, δεν θα χωρίσει έτσι, η αλήθεια είναι. Είναι όλα τέλεια. Απλά έχουμε χωρίσει λόγω δουλειάς, γιατί έχω ξεκινήσει και φεύγω εξωτερικό πια. Δεν έχουμε χωρίσει, δεν έχουμε τσακωθεί. Έχουμε χωρίσει, αλλά δεν έχουμε τσακωθεί. Οπότε. Είναι όλα πολύ καλά μεταξύ μας. Έχουμε κοινωνία κανονικά, είναι όλα καλά. Οι γνώμοι μας και οι απόψεις μας ταιριάζουν απόλυτα. Αιτία του χωρισμού, η καριέρα στο modeling που θέλει να ακολουθήσει είναι η κίτρια του GNTM2, η οποία ήταν ζευγάρι με τον επιχειρηματία τους τελευταίους 3 μήνες. Επειδή ήρθε αυτή η ώρα, χωρίσει πάρα πολύ, έτσι καλή διάθεση να το πω. Θα μου επιτρέψετε βέβαια να μην σχολιάζω τίποτα περαιτέρω, γιατί δεν είναι η θέση μου να συζητάω τέτοια θέματα. Βρήκες τον Γιώργο που είπες, κοίτα να δεις τώρα, αυτό δεν το είχα βρει σε άλλον πριν. Την συνειδητότητά του, την ηρεμία του. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Καλά δεν αυτά, πολύ αγάπη μου. Πάτε στο Λονδίνο από ό,τι έμαθα, έτσι. Ναι, έχω πάει ήδη, γύρισα απλά για κάποιες δουλειές να τελειώσω κάποιες δουλειές και ξαναφεύγω. Είπες ότι δεν περιμένεις τον Γιώργο να σου βγάλει δαχτυλίδι, γιατί ξέρεις που μπλέκεις, γιατί μπορεί να φύγεις και στο εξωτερικό. Είναι και πάρα πολύ νωρίς να το σκέφτομαι ή να το σκέφτεται ο ίδιος. Εν αγάπη μου. Νωρίς, αυτό η ώρα τώρα. Όλα μου φαίνονται ρευστά και ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξαναείστε μαζί. Τα πάντα στη ζωή είναι ρευστά. Παρ' όλα αυτά, επειδή τώρα η Κάτια είναι στην καλύτερη της περίοδο και ασχολείται πάρα πολύ με το εξωτερικό, σίγουρα δεν είναι κοντινή αυτή η περίοδος που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Και τα αφήσει ανοιχτή την πόρτα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι η δουλειά μου.